Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 666. Είναι από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου, Ξι Αλφα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, 61 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, με τη χάρη του Χριστού μας. Σελίδα 666, 61 κεφάλαιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, δια να κηρύξω εν ιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάχτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας, για να ονομάζονται δέντρα δοκαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού, και θέλουση ανοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις, θέλουση αναγύρει τα αρχαία ερήπια και θέλουση να ανακαινήσει τα ερήμους πόλης, τα ερημωμένας από γενεάς γενεών, και αλλογενείς θέλουση νίσταστε και βόσκοι τα πίμνιά σας, και ή των αλλογενών θέλουση νίστε οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας, σείς δε ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε, λειτουργούς των Θεών ημών, του Θεού ημών θέλουση σας λέγει, θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και στην δόξα αυτών θέλετε καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσια, και αντί της εντροπής θέλουση να έχει αγαλίαση εν την κληρονομία αυτών, όθεν εν τη γη αυτών θέλουση κληρονομής το διπλούν, αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς. Αμήν. Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν βρέθηκε στην αρχή της διακονίας του επί της γης στη συναγωγή, αφού διάβασε ακριβώς αυτά τα οποία διαβάσαμε, άρχισε να λέγει αφού τελείωσε ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Ο Κύριος μας είναι αυτός τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας με συγκεκριμένη αποστολή και συγκεκριμένο έργο, το οποίο όμως για να εκπληρωθεί απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να έλθει το Πνεύμα το Άγιο, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου επάνω και στον άνθρωπο ακόμη Χριστόν Ιησούν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, κανένας άνθρωπος, ούτε ακόμη ο Ιησούς ο Ναζωραίος, να εκπληρώσει την αποστολή του και να εκτελέσει το έργο του Θεού παρά μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και η επαγγελία του Θεού είναι θέλετε λάβει διά του Ιησού Χριστού, είναι θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, και τότε θα μπορείτε να είστε μάρτυρές μου, είπε στους μαθητάς τότε. Τότε δηλαδή θα εκπληρώσετε την αποστολή για την οποία σας κάλεσα, και τότε θα εκτελέσετε το έργο το οποίο σας διέταξα, ώστε και η αποστολή σας να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία, αλλά και το έργο σας να έχει καρποφορία μεγάλη. Και έτσι λοιπόν ο προφητικός λόγος του Θεού περιγράφει τι συμβαίνει στον άνθρωπο όταν εξητήσει και λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν εξητήσει και λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν δεν έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ή ακόμη χειρότερα έχει σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, ή ακόμη χειρότερα έχει απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ δια του Πνεύματος του Αγίου αυτό το οποίο ο Θεός κάνει
μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, πλησιάσατε στον Θεό και τότε ο Θεός θα πλησιάζει σε εσάς. Και το πλησίασμά μας στο Θεό δεν είναι άλλο από αυτό το οποίο ο Θεός έχει προγραμματίσει μέσα από τη δικαιοσύνη του που εκφράζεται με το Λόγο του, μέσα από το Λόγο του, και έχει προσδιορίσει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν ο προφητικός λόγος μας αποκαλύπτει λέγοντας τα λόγια του Ιησού Χριστού, τα λόγια του Ναζωραίου, τα λόγια του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο οποίος ήταν και είναι ο μονογενής Υιός του Θεού σαν Θεός, αλλά και ο άνθρωπος, ο οποίος εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ, απεκαλύφθη ως Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού και συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου και εγεννήθη εκ Παρθένου, εκ της Μαρίας της Παρθένου. Γι' αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο που είναι μεν το απάβγασμα της δόξης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο τύπος της Εκκλησίας, καθώς αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Σε ποιον θέλουμε να μοιάζουμε? Στο Χριστό. Ποιον επικαλούμεθα? Τον Ιησού Χριστό. Ποιος είναι ο δάσκαλός μας? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο καθηγητής μας? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μας? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ποιος μας χαρίζει άφεση αμαρτιών? Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό μόνο αυτόν επικαλούμεθα και σωζόμεθα, μόνο αυτόν πλησιάζουμε και εξομολογούμεθα, ποτέ σε ανθρώπους, και συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, γιατί είναι ηλασμός υπέρ των αμαρτιών. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει όχι μόνο των δικών μας αλλά και όλων των ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος που θέλει συγχώρεση και άφεση αμαρτιών, δεν υπάρχει διουδενός άλλου τρόπου η σωτηρία η μη δια του ανθρώπου Χριστού Ιησού, δια του οποίου πρέπει όλοι μας να σωθούμε, μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Γι' αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα δε για την αποστολή του και το έργο του, είναι αυτό το οποίο με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε σήμερα, καθώς ο προφητικός λόγος μας αποκαλύπτει τα λόγια του Χριστού λέγοντας πνεύμα του Κυρίου του Θεού είναι επάνω μου, δια τούτο για κάποιο λόγο με έχρισε, και ποια είναι η αποστολή μου? Να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, τους ανθρώπους τους ασήμαντους, τους ταπεινούς, τους παραπεταμένους, τους μοναχικούς. Εγώ είμαι αυτός, λέει ο Χριστός, που μπορώ να τους προφέρω τα καλά νέα, να τους παρηγορήσω, να τους ενισχύσω, να τους υποσχεθώ ότι στη ζωή τους θα κάνω μεγαλεία. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό στον άνθρωπο που δεν έχει καμία ελπίδα για κάτι καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Αλλά να ευαγγελίζουμε όχι μόνο τους φτωχούς, αλλά και να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδιά. Να θεραπεύσω τους απογοητευμένους, τους απελπισμένους, τους ταλαιπωρημένους από το μισθό της αμαρτίας που είναι θάνατος, τους αποδιωγμένους, αυτούς που δεν βλέπουν, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που η καρδιά τους είναι τελειωμένη, συντετριμμένη, κατεστραμμένη. Ποιος μπορεί να γιατρέψει αυτούς? Μόνο ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η αποστολή του. Τρίτον, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους. Γιατί οι άνθρωποι είναι δικαίως εχμαλωτισμένοι από τον διάβολο, εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας, της παράβασης και της αδικίας. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που μπορεί να κηρύξει ελευθερία στους εχμαλώτους?
Μόνο αυτός που μπορεί να δέσει τον εχμαλωτήσαντα αυτόν, αυτούς, τον διάβολο, και να ελευθερώσει τους εχμαλωτιστέντας. Και τέλος να κηρύξω άνοιξην δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Υπάρχουν άνθρωποι δεμένοι από τα πάθη τους, τις αμαρτίες τους, καταστάσεις, φυλακισμένοι σε βαθιές βαριές φυλακές. Ποιος θα τους ελευθερώσει? Μόνο ο Χριστός, όταν επικαλεστούν το όνομά Του. Και πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά λέει και κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον: να κηρύξω και έναν χρόνο ευπρόσδεκτο του Κυρίου στο τέλος των αιώνων. Γιατί μετά από αυτόν τον χρόνο που θα είναι ευπρόσδεκτος εις τον Κύριον, θα έλθει η μέρα της εκδίκησης του Θεού, που είναι η Δευτέρα Παρουσία. Κηρύττει λοιπόν ένα χρόνο ο Θεός που θα αλλάξει τα πάντα, θα κάνει νέα πράγματα. Ένα χρόνο θα κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την οικουμένη εν πάση τη δυνάμη. Θα τα γκρεμίσει όλα. Θα γίνει σεισμός πνευματικός. Τίποτα μεγάλο δεν θα μείνει, γιατί οτιδήποτε μεγάλο ενώπιον του Θεού είναι βδέλυγμα. Και ήδη γκρεμίζονται όλα. Δεν υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Και όταν οι άνθρωποι που είναι ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται σε αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Γιατί οι μέρες αυτές θα είναι σαν τις οδύνες της εγκυμονούσης, που χωρίς λόγο, χωρίς αιτία πονάνε. Γιατί είναι εγκυμονούσες? Γιατί επίκειται γένα. Δεν πονάνε γιατί έκαναν ότι είναι άρρωστοι, δεν πονάνε για άλλο λόγο, γιατί επίκειται γένα. Και αυτό που συμβαίνει στην ανθρωπότητα είναι γιατί επίκειται γένα. Ποια είναι η γένα αυτή? Η αρπαγή της Εκκλησίας, όταν θα αποκαλυφθούν οι ιοί του Θεού και θα εισέλθουν ένδοξα, πλουσίως, δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, καθώς θα κατέβει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Επίκειται γένα. Και θα υπάρξει ενιαυτός ευπρόσδεκτος, χρόνος ευπρόσδεκτος του Κυρίου, για να κηρύξουν και να προφητεύσουν οι δούλοι του Θεού και οι δούλες του Θεού, καθώς είναι και γραμμένο. Και έτι εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέη από του πνεύματός μου στους δούλους μου και στις δούλες μου για να προφητεύσουν. Τι να προφητεύσουν? Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και πού το ξέρουν? Το βλέπουν, το ζουν, το ακούνε, μετράνε, υπολογίζουνε. Όλα τα σημεία έχουν λάβει χώρα. Ένα μένει: ο ευπρόσδεκτος του Κυρίου είναι αυτός. Και μετά φεύγουμε. Αλληλούια. Και μετά η μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Το θαυμαστό δε είναι ότι όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «σήμερα επληρώθη η γραφή αυτή», δεν περιέγραψε σε αυτούς που άκουγαν την ημέρα, όπως λέγει στον προφητικό λόγο, «εκδικήσεως του Θεού ημών». Τελειώνει στον ευπρόσδεκτο του Κυρίου ενί αυτόν. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τελειώνει, αν μπορώ να πω πιο σωστά, η περίοδος της χάριτος τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας, που η αρπαγή της Εκκλησίας είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, αν που είναι τόσο απλά γραμμένο, τόσο απλοϊκά θα έλεγα γραμμένο, αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι εάν ο Κύριος δεν ανοίξει την διάνοια να εννοήσουν τις γραφές. Αυτή είναι η αποστολή του. Γιατί και την ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών ο Χριστός θα την κάνει με τη Δευτέρα Παρουσία, καθώς θα κατέβει με τα πάντων των Αγίων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, η Εκκλησία με την αρπαγή και η λοιποί Παλαιά Διαθήκη, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης Παλαιάς Διαθήκης την τελευταία εβδομάδα, την εφταετία του Αντίχριστου, με την επισύναξη
των Αγίων από τους Αγγέλους, ενώ την αρπαγή θα την κάνει ο Χριστός, την επισύναξη των Αγίων θα την κάνει με εντολή Θεού, θα την κάνουν οι Άγγελοι. Αυτή είναι η αποστολή του. Επαναλαμβάνω, η αποστολή του είναι να κηρύξει στους φτωχούς παρηγοριά, να κηρύξει στους συντετριμμένους στην καρδία θεραπεία, να κηρύξει ελευθερία στους εχμαλωτισμένους δικαίως από το διάβολο και άνοιξη δεσμοτηρίου στους φυλακισμένους. Ταυτόχρονα η αποστολή του ολοκληρώνεται με το να κηρύξει εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Θεού ημών και εν τέλει η μέρα εκδικήσεως του Κυρίου, και αμέσως μετά το κήρυγμα έρχεται το έργο του Θεού. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Μας αποκαλύπτει με το λόγο του και στη συνέχεια εργάζεται με τη δύναμη του Πνεύματός του, του Αγίου. Το έργο μου είναι να παρηγορήσω όλους τους πενθούντας και ταυτόχρονα να θέσω τους πενθούντας στη Σιών, την πόλη των εορτών ημών, την επουράνιο Ιερουσαλήμ, την εκκλησία των πρωτοτόκων. Ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα τους σωζωμένους στην εκκλησία. Είναι το έργο του, το οποίο είναι συνέχεια της αποστολής του. Να βρω τους πενθούντας, να τους παρηγορήσω και να τους προσθέσω στην εκκλησία του Θεού. Και εκεί τους πενθούντας να τους μεταμορφώσω, ώστε να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν του Θεού. Παίρνω τους πενθούντας, τους αναξιοπαθούντας, τους φτωχούς, τους δεμένους, τους φυλακισμένους, εχμαλώτους, τους συντετριμμένους στην καρδία, τους παρηγορώ και τους προσθέτω στην εκκλησία του Θεού και τους μεταμορφώνω σε δέντρα δικαιοσύνης του Θεού, σε φύταυμα του Κυρίου εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και ποια είναι η μεταμόρφωση? Θα δώσω εις αυτούς, αντί της τάχτης, της ταλαιπωρίας, της βρωμιάς και της κακοπάθειας, ωραιότητα δική μου. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι μας κάνει ωραίους. Γιατί φεύγει ο πόνος, φεύγει η θλίψη, φεύγει η ταλαιπωρία, φεύγουν τα δεσμά, φεύγει η εχμαλωσία, φεύγει η αμαρτία. Το δεύτερο που κάνει ο Χριστός είναι αντί πένθους, τους πενθούντας, έλεον εφροσύνης, ομορφιά στην παρουσία του Θεού, χαρά στη δόξα του Θεού. Και τέλος, αντί πνεύματος ακιδείας, αδιαφορίας, καταστροφής, θα τους δώσω στολήν δοξολογίας. Αυτή είναι η χριστιανή, αδερφή. Εάν δεν είσαι έτσι, πρέπει να μετανοήσουμε, αν δεν είμαστε έτσι, και να ζητήσουμε από το Θεό να μας μεταμορφώσει. Ομορφιά που είναι η ειρήνη του Θεού. Χαρά! Η δύναμή μας είναι, είναι πραγματικά η χαρά του Κυρίου μας. Και τέλος, δοξολογία. Χριστιανός που δεν δοξολογεί, που δεν δοξάζει, που δεν χαίρεται, που δεν απολαμβάνει την ομορφιά του Θεού, χρειάζεται μεταμόρφωση, διόρθωση. Και ποιος κάνει τη μεταμόρφωση? Ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό τι θέλει ο Θεός? Να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, να εξετάζουμε τον εαυτό μας, να διερευνούμε τον εαυτό μας, να δούμε ποια είναι η αιτία που δεν έχω χαρά. Ποια είναι η αιτία που δεν έχω δοξολογία? Ποια είναι η αιτία που δεν απολαμβάνω την ομορφιά της παρουσίας του Θεού, που δεν είμαι μέλος της ομορφιάς του Χριστού? Και πάρα πολύ εύκολα, όταν το συνειδητοποιήσουμε, μετανοήσουμε και φέρουμε τη μέρημνά μας αυτή, την αιτία του κακού στο Χριστό, ο Χριστός είναι έτοιμος να μας μεταμορφώσει και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Και αν εμείς δεν καταλαβαίνουμε, είναι έτοιμος να μας φανερώσει γιατί κάτι δεν πάει καλά.
Και αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί, σήμερα. Γιατί κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου? Δεν δικαιολογείται. Ο Χριστός σε πρόσθεσε στην εκκλησία του. Ο Χριστός ήρθε για να ευαγγελίσει τους φτωχούς, για να θεραπεύσει τους συντετριμένους στην καρδιά, να ελευθερώσει τους εχμαλώτους, να ανοίξει πραγματικά τελείως τα δεσμά της φυλακής. Γιατί κάτι δεν πάει καλά? Ή ρώτα για να στο πει, ή άκου προσεκτικά για να καταλάβεις. Για την ανάγκη να κατανοήσουμε γιατί το πρόσωπό μας είναι μελαγχολικό και δεν είναι χαρούμενο. Γιατί η καρδιά μας είναι σφιγμένη και δεν είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Γιατί το πνεύμα μας είναι λυπημένο και δεν κυριαρχεί η χαρά του Θεού, η δοξολογία του Θεού. Δεν δικαιολογείται μες στην εκκλησία. Υπάρχει αμαρτία. Μόνο η αμαρτία φέρνει ταλαιπωρία στον άνθρωπο. Δένει τον άνθρωπο, φυλακίζει τον άνθρωπο. Φτωχαίνει τον άνθρωπο. Αρρωσταίνει τον άνθρωπο. Μην κοιτάξεις από αλλού ότι προέρχεται. Από σένα, από μένα. Το μήνυμα είναι εγώ φταίω. Δεν ψάξω να βρω ποιος φταίει. Φταίει η γυναίκα μου, φταίνουν τα παιδιά μου, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος. Όχι, εγώ φταίω. Γιατί? Γιατί έχει αποστολή ο Χριστός. Έχει έργο ο Χριστός μέσα στην εκκλησία του. Θέλει να δοξάζεται ο Χριστός μέσα στην εκκλησία του. Μέσα από το λόγο του και μέσα από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θέλει να μεταμορφώνει τους πενθούντας που προσθέτει στην εκκλησία ο Κύριος. Γιατί? Για να τους δώσει αποστολή και έργο. Θέλει να είμαστε χρήσιμοι. Πρέπει να έχεις αποστολή. Και η αποστολή είναι μέσα στην εκκλησία. Και η αποστολή είναι δια του Λόγου του Θεού εμπνεύματι Αγίο. Εάν δεν έχεις αποστολή, δεν θα πάει καλά το υπόλοιπο της ζωής σου. Αν δεν έχεις έργο, δεν θα προχωρήσεις στα βήματα του Χριστού. Ο Χριστός μεταμορφώνει αυτόν που προσθέτει στην εκκλησία του σε φύτευμα του Κυρίου, σε δέντρο δικαιοσύνης εις δόξαν Θεού, ώστε και οι μεταμορφωμένοι να νοικοδομήσουν τις ερημώσεις τις παλιές. Τώρα πια δεν θα τις ανοικοδομήσει τις παλιές ερημώσεις ο Χριστός, αλλά αυτούς που μεταμόρφωσε, τους έδωσε χαρά, τους έδωσε ομορφιά, τους έδωσε δοξολογία στα χείλη τους. Αυτή εσύ έχεις την ευθύνη να μεταμορφώσεις το περιβάλλον σου. Κύριε μου, να το ξαναπώ αυτό, αδερφοί, γιατί είναι, αν μου επιτρέπει ο Θεός και εσείς, είναι το μήνυμα του Χριστού. Εσύ που είσαι σήμερα εδώ, έχεις ευθύνη να μεταμορφώνεις το περιβάλλον σου, τη ζωή σου πρώτα, την οικογένειά σου ύστερα, το περιβάλλον όπου σε αποστέλει ο Θεός. Και αυτό θα το κάνεις μόνο αν πνεύμα Κυρίου είναι επί σε και έχεις κατανοήσει τη μεταμόρφωση που ο Χριστός δια του Λόγου του και δια του Πνεύματός του του Αγίου έκανε στη ζωή σου, ώστε όπως ο Θεός απέστειλε δια Πνεύματος Αγίου τον Ιησού του Ναζωραίου, έτσι και ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος αποστέλει εσέ με αποστολή και με έργο. Δεν είμαστε ανθρωπάκια μέσα σε μία συνάθρηση ανθρώπων. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Είμαστε παιδιά του Θεού που έχουμε εξουσία να μας ονομάζει ο Θεός παιδιά του. Έχεις αποστολή, έχεις έργο.
πρόσεξε. Και ποια είναι η αποστολή και το έργο των μεταμορφωμένων από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εξαιτίας του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Εσύ θα νοικοδομήσεις τις παλιές ερημώσεις. Εσύ θα αναγύρεις τα αρχαία ερείπια. Εσύ θα ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις και τας ερημωμένας από παλιά εξαιτίας της αμαρτίας και της παράβασης. Και εσύ θα απολαμβάνεις την καρποφορία της αποστολής σου και του έργου σου όταν το πράττεις δια του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου με το οποίο σε βάφτισε. Αδελφοί, είμαστε Εκκλησία Πνεύματος Αγίου. Περισσότεροι από εμάς είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Δεν είμαστε περαστικοί. Είμαστε άνθρωποι που μας μεταμορφώνει, μεταμορφούμεθα κάθε μέρα στην εικόνα του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου και έχουμε αποστολή και έργο. Όπου και να βρίσκεσαι, το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν ερημώσεις, υπάρχουν ερείπια, υπάρχουν ερημωμένες πόλεις. Αυτά πρέπει κάποιος να τα νοικοδομήσει. Και αυτός είσαι εσύ. Εν το ονόματι του Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου που σου εχαρίστη. Αλλιώς οκνηρός, τεμπέλης, όχι μιμητής των διαπίστεως και υπομονής κληρονομούντων της επαγγελίας, άχρηστος. Καμία καρποφορία, κανένα αποτέλεσμα. Κι όμως ο Χριστός σε έσωσε, σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, σε πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Έχεις αποστολή και έργο. Ζήτησε πρώτα να δεις τι είναι αυτό που σε ποδίζει και ζήτησε δεύτερον τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός από σένα για να μπορείς ο Θεός να μας βοηθήσει, αγαπημένα μου αδέλφια, να μην είμαστε οκνηροί. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να αφήσει την πρώτη του αγάπη που ο Θεός του έδωσε όταν τον πρόσθεσε δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία, να γίνει χλιαρός. Καλύτερα ψυχρός, αλλά όχι χλιαρός. Γιατί τον χλιαρό ο Θεός θα τον βγάλει, θα του αφαιρέσει και την αποστολή, θα του αφαιρέσει και το έργο, θα του αφαιρέσει και την ομορφιά και τη χαρά και τη δοξολογία. Τι εργάζεσαι? Μην εργάζεσαι για την τροφή τη φθυρωμένη. Να εργάζεσαι για την τροφή τη μένουσα, η ζωή αιώνια. Τι εργάζεσαι? Εργάζεσαι το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον θέλημα του Θεού ή εργάζεσαι ανάποδα? Το μη αγαθόν, το μη ευάρεστον και το μη τέλειον στο θέλημα του Θεού. Μάλιστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Λόγος του Θεού λέγει πρέπει εσείς να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου ώστε να στέκεστε σε ένα πνεύμα και να συναγωνίζεστε εν μια ψυχή. Ο αγώνας μας είναι κοινός, με ένα πνεύμα και μια ψυχή. Όλοι μαζί στην αποστολή που ο Θεός μας έχει δώσει, στο χάρισμα που ο Θεός μας έχει δώσει, στο έργο που ο Θεός μας έχει χαρίσει. Όλοι μαζί σαν άτομα, όλοι μαζί σαν οικογένεια, όλοι μαζί σαν εκκλησία. Γιατί όλοι μαζί? Γιατί είμαστε ένα σώμα.
μπορεί το χέρι μου σε αυτό το σώμα να κάνει άλλο έργο από το πόδι μου ή από το άλλο χέρι μου. Είναι άρρωστο το σώμα. Θα αποβληθεί το χαλασμένο μέλος του σώματος χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Χωρίς να καταλάβει τίποτα, ξαφνικά θα βρεθεί απ' έξω και θα είναι μόνος. Και θα λέει δεν με θέλουνε, δεν με αγαπάνε. Αλλά δεν είναι αυτό η αλήθεια. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Όταν λες δεν με αγαπάνε, σημαίνει εσύ δεν αγαπάς. Όταν λες μ' αγαπάνε, σημαίνει ότι εσύ αγαπάς. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Να είμαστε και να διατηρηθούμε ένα σώμα. Γιατί έχουμε αποστολή και έργο, με αποτέλεσμα να έχουμε και καρποφορία στη ζωή μας, καθώς σεις θα ονομαστείτε ιερείς του Κυρίου και λειτουργοί του Θεού ημών, και εσείς θα τρώγετε τα αγαθά των εθνών και τη δόξα των εθνών θα καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας που είχατε έξω πριν τη μεταμόρφωση, ο Θεός θα σας δώσει διπλάσια. Και αντί της εντροπής, αγαλίαση. Θα κληρονομήσετε τα διπλάσια. Ακούτε τι ωραίες υποσχέσεις δίνει ο Θεός. Και όλοι θα λένε αυτό είναι το σπέρμα που ευλόγησε ο Κύριος. Θα είστε οι ευλογημένοι του Κυρίου. Αλλιώς οι καταραμένοι του Κυρίου. Αδερφοί αγαπητοί, με τον Θεό και με το Λόγο Του δεν μπορούμε να παίξουμε. Ο Θεός είναι αγάπη, ελεήμων, νυκτήρμων, πολυεύσπλαχνος, πολυέλεος, αγαθός. Η αγάπη του, το έλεος του δεν έχει όρια, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Όταν χαλάσει η καρδιά του ανθρώπου και χαλάσει η λογική του ανθρώπου χάνοντας το νου του Χριστού ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι ανάγκη πάντοτε να μετανοούμε. Πάντοτε. Πάντοτε να επιστρέφουμε. Χρειάζεται ο Θεός να μας παίρνει σε μετάνοια, γιατί είναι επώδυνο να πηγαίνουμε στον Χριστό, να μετανοούμε και η Χριστότητα του Θεού να μας φέρνει σε μετάνοια. Σήμερα να μετανοήσουμε για να βλέπουμε τον Χριστό με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να εργάζεται στη ζωή μας μεγαλεία, να κάνει πράγματα ένδοξα, να μεταμορφώνει τις δύσκολες καταστάσεις σε εύκολες, την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό και όχι το ανάποδο. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.